κάθε αρχιτεκτονικό βραβείο να έχει ιδιαίτερη σημασία, το συγκεκριμένο που αναφέρεται σε έναν, κατά την άποψή μου, έργο το οποίο όχι μόνο αφορά τους κατοίκους του κτηρίου, αλλά επίσης λόγω του ύψους και της παρουσίας του στην πόλη διαμορφώνει το skyline της Λευκωσίας, έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία για μας αυτό το βραβείο, ότι έγινε ένα αποδεχτό ως ένα σημαντικό κτίριο στην πόλη. Το έργο αυτό είναι ένα από τα έργα του πολύ σημαντικού αρχιτέκτονα της Κύπρου, του Κώστα Βαφιάδη, του αείμνηστου. Οπότε αναλαμβάνοντας να ανακαινήσω αυτό το έργο, ήταν δύο φορές πιο δύσκολο, γιατί έπρεπε να κρατήσω την ταυτότητα του αρχικού αρχιτέκτονα. Οπότε ήταν μεγάλη ευθύνη πάνω στο γραφείο μου, ώστε να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε αυτό που μου ζητήθηκε να γίνω. Το κτίριο ήταν το 85, πάρα πολύ παλιό, το 87, και έτσι δούλευαν όλοι το προσωπικό, οπότε ήταν και αυτό ένα λίγο δύσκολο για εμάς τους μελετητές. Νομίζω ότι όμως ανταποκριθήκαμε στο βέλτιστο όσο μπορούσαμε στην αναγέννηση. Έγινε ένας χώρος πιο μοντέρνος, πιο σύγχρονος, πιο λειτουργικός, και νομίζω από ό,τι λένε και στο ΚΕΒΕ είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο θεσμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να συνεχίσει, γιατί δίνουμε έτσι το έναυσμα και σε άλλους αρχιτέκτονες και σε γυναίκες αρχιτέκτονες να συνεχίσουν και να κάνουν την πορεία τους και να αφήνουν το στίγμα τους σε έναν έργο, στην κοινωνία γενικά, να συνεχίσουν να δουλεύουν και να παλεύουν. Είναι μια σημαντική τιμή για την αναγνώριση της δουλειάς μας, σε μια προσπάθεια ως νέα γενιά να ορίσουμε κάποια νέα δεδομένα, δηλαδή όπως είναι να προσφέρουμε εμπειρία πλέον στο χρήστη, στις οικογένειες που στοχεύουν στην νέα τους κατοικία. Για μας είναι μια πάρα πολύ σημαντική αναγνώριση, γιατί κυρίως αναγνωρίζεται το πάθος της δουλειάς μας και εμένα προσωπικά και της ομάδας μου. Είναι ένα μικρό μπράβο για μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο δική μου, όλης της ομάδας, και θεσμοί σαν το συγκεκριμένο απόψε είναι μια βοήθεια για όλους τους μελετητές και για όλους τους νέους συναδέλφους. Σίγουρα η αναγνώριση στον κλάδο μας είναι αυτή που μας δίνει όθηση μέσα από πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τόσο εμείς αλλά όσο και το κοινό ότι προσφέρουμε κάτι παραπάνω από απλά ένα σχέδιο ή μια ιδέα. Είναι μια επιβράβευση των προσπαθειών μας για μια αναγνώριση των έργων μας διαχρονικά. Θεωρώ ότι βοηθά σίγουρα στην ένταση του μέλλοντος για τα επόμενα μας έργα. Σίγουρα ο θεσμός είναι πολύ ιδιαίτερος. Χρειάζεται στη χώρα μας να αποτυπώνεται η πραγματικότητα των αρχιτεκτονικών έργων, των έργων εσωτερικής αρχιτεκτονικής, μέσω από δράσεις, μέσω από εφαρμογές, να επιβραβεύονται οι μελετητές, αρχιτέκτονες, οι οποίοι καταβάλουν μεγάλη δημιουργική προσπάθεια, έτσι ώστε να έχουμε και στην πόλη μας ιδιαίτερα έτσι έργα τα οποία να θαυμάζουμε και να μπορούμε να μας τιμούν στην καθημερινότητα μας, να τα ζούμε από κοντά, να τα βιώνουμε, καθότι σήμερα πέραν της οποιασδήποτε σχετικής λειτουργίας σε ένα χώρο, η βιωματική εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι μεγάλη τιμή και αναγνώριση που μας έχει κάνει ο θεσμός. Είμαστε υπερήφανοι για το βραβείο που έχουμε πάρει. Βεβαίως έχουν συμβάλει πάρα πολύ στο να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αρχιτέκτονες από την Αμερική, Smith Group, JJR, και στους ΙΑ Φιλίππου στην Κύπρο, αλλά και σε όλα τα μέλη της ομάδας μας και στους επενδυτές του έργου. Αυτό το βραβείο είναι μία ανταμοιβή μιας υπηρεσίας πολλών χρόνων εκ μέρους μου, την οποία απόλαυσα. Είναι απόλαυσης να ασχολείσαι με την αρχιτεκτονική και δεν ζηλεύω κανέναν άλλον επάγγελμα. Η αρχιτεκτονική είναι μια εξαιρετική επιστήμη και την απόλαυσα σαν οτιδήποτε άλλο στη ζωή.